ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε των Κομωτινέων, κυρία Αντιπρόεδρε της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Επιτελάρχα εκπρόσωπε του Διοικητού του Τετάρτου Σώματος Στρατού, κύριε Ταξίαρχε, εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αγαπητά μας παιδιά και αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Ίσως αυτή η εικόνα και αυτό που ζούμε είναι αυτό που εκφράζει πραγματικά το νόημα των ημερών και την Ανάσταση του Χριστού, που μέσα σε αυτό το χαρμόσυνο γεγονός που εξέλαμψε στον κόσμο τοποθετείται και η παρούσα και απόψινή εκδήλωση, για την οποία θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια της Εκκλησίας μας και της τοπικής σε όλους εκείνους οι οποίοι συνήργησαν ούτως ώστε σήμερα στην Κομωτινή να χαιρόμαστε αυτή την εκδήλωση, αλλά και τα παιδιά μας που χόρεψαν και θα χορέψουν. Στις 19 Μαΐου, όπως γράφει εδώ το σύνθημα το οποίο έχουμε απέναντί μας, όλοι οι Έλληνες με πρώτους τους Ποντίους θα τελέσουμε μνημόσυνα για όλους εκείνους που άδικα, τις 353.000 των ανθρώπων μας που άδικα σφαγιάστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους, ούτως ώστε η Ρωμανία να μην πεθαίνει αλλά να ανθεί και να φέρει κι άλλο. Και βέβαια οι Πόντιοι αλλά και οι Έλληνες μάθαμε τα δάκρυά μας και τους αναστεναγμούς μας να γίνονται αγιασμός, αλλά και να γίνονται και ορόσημο για το μέλλον. Μπορεί η καρδιά μας να είναι μαύρη από τη στεναχώρια της για όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά το όραμά μας για τον ελληνισμό μας και την παράδοσή μας είναι εκείνο που ξεπερνά τα ακόμη και τα όρια της αντοχής μας, ούτως ώστε να οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον. Στους γονείς των παιδιών που χόρεψαν και θα χορέψουν, στους δασκάλους τους, αλλά και σε όλους τους Ποντίους σήμερα από την Κομωτινή, αλλά και σε όλους τους Έλληνες, στέλνουμε μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο, θέλοντας να καταδείξουμε το ποιοι είναι οι Πόντιοι και ποιοι είναι οι Έλληνες. Και βέβαια θέλουμε να πούμε και εκτός Ελλάδος και με αυτή την εκδήλωση σε αυτούς που μας κουνάν το δάκτυλο και μας λένε ότι η Ελλάδα πτώχευσε. Οι Έλληνες, ναι, δεν είχαμε ποτέ πολλά λεφτά στην τσέπη μας. Αλλά για ποια πτωχευμένη Ελλάδα μπορεί να μιλάει κανείς όταν 700 παιδιά έφηβοι χορεύουν και μας καταδεικνύουν το μέλλον και μας ανοίγουν το δρόμο? Για ποια πτωχευμένη Ελλάδα μπορεί να μιλάει κανείς όταν τα παιδιά μαθαίνουν σε εμάς τους μεγαλύτερους σήμερα να πιαστούμε χέρι με χέρι και να κάνουμε ένα κύκλο και να χορέψουμε και να αφήσουμε τις μικρότητές μας και να αγωνιστούμε για τον τόπο μας? Για ποια πτωχή Ελλάδα μπορεί να μιλάει κανείς όταν την κοσμούν τόσα λάβαρα που έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό μας? Μάλλον λάθος κατάλαβαν όσοι λένε ότι η Ελλάδα είναι φτωχή. Η Ελλάδα μας είναι πάμπλουτη, γιατί έχει τέτοια παιδιά, γιατί έχει τέτοιους ανθρώπους, γιατί έχει τέτοια ιστορία, γιατί έχει τέτοιους νεκρούς.
Οι οποίοι νεκροί μας σήμερα μας δείχνουν τον δρόμο. Μας δείχνουν τον δρόμο για να μην φοβόμαστε και να οραματιζόμαστε έναν τόπο έτσι όπως εκείνοι τον έφτιαξαν. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ο Θεός μαζί σας. Θερμά συγχαρητήρια.